Λοιπόν, από εδώ είμαστε. Αλλάξαμε θέμα, περάσαμε από τη μαγειρική εδώ στο στούντιο και θα ασχοληθούμε, θα καταπιαστούμε, Στέλλα, με ένα ιδιαίτερο θέμα, θα έλεγα, που έχει να κάνει με τον εξορκισμό στην Ορθόδοξη Εκκλησία, να δούμε αν γίνεται, πώς γίνεται, σε ποιους ανθρώπους γίνεται, με τους δαιμονισμένους, με την μαύρη μαγεία. Θα τα δούμε έτσι λίγο όλα, αναλυτικά, συνολικά, για αυτό το θέμα. Είναι, νομίζω, ένα θέμα που μας μπερδεύει, γιατί όταν μιλάμε για εξορκισμό και δαιμονισμό, δεν είμαστε σίγουροι τι ακριβώς εννοούμε με τις δύο έννοιες. Οπότε εδώ στο στούντιο φέραμε τους ειδικούς για να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Βεβαίως και εσείς μπορείτε από το σπίτι να μας πάρετε τηλέφωνο, να μας πείτε ό,τι θέλετε να ρωτήσετε, αν έχετε δει, αν ξέρετε κάποια περιστατικά τέτοια. Να καλωσορίσουμε τους καλεσμένους μας. Είναι ο κύριος Θεόδωρος Κυριακού. Καλώς ήλθατε, θεολόγος. Γεια σας. Και ο Αντώνης Αλεξόπουλος, εκπρόσωπος του Cyprus Free Thinkers. Καλώς ήλθες, Αντώνη. Καλή χρονιά. Επίσης. Να πάρουμε όμως λίγο τα πράγματα από την αρχή και να πούμε, κύριε Θεόδωρε, να ξεκινήσουμε από εσάς, τις δύο έννοιες, να πούμε τι σημαίνουν οι δύο έννοιες αυτές. Εξορκισμός και δαιμονισμός. Πρώτα, για να μπορέσουμε να μιλήσουμε για τον δαιμονισμό, πρέπει να μιλήσουμε για την ύπαρξη του διαβόλου. Βεβαίως. Ο διάβολος, για την Ορθόδοξη θεολογία, είναι μια υπαρκτή κατάσταση, και όταν αφαιρόμαστε στο διάβολο, αφαιρόμαστε σε συγκεκριμένο πρόσωπο. Δεν είναι απλώς μια κατάσταση, μια έκφραση του κακού, όπως η εποχή μας θέλει έτσι να το αντιληφθεί, αλλά μιλούμε για ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, το οποίο έχει σαν έργο το να καταστρέφει τη σχέση μεταξύ ανθρώπου και Θεού. Έχει τρεις ονομασίες. Σατανάς, που σημαίνει ο αντικείμενος, αντίπαλος ή εχθρός ή κτλ. Διάβολος, γιατί έχει διαβάλει την εντολή που έχει δώσει ο Θεός στους πρωτόπλαστους. Και ο σφόρος, που φαλερώνει την προηγούμενη κατάσταση, στην οποία ήταν άγγελος φωτός, αυτός που έφερε το φως του πρωινού, της αυγής. Λοιπόν, όταν αναφερόμαστε, υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις στην Αγία Γραφή δαιμονισμένων, ανθρώπων που έχουν καταληφθεί από τα δαιμόνια, και έχουμε θαύματα που αναφέρονται στο γεγονός ότι ο Χριστός απελευθέρωσε αυτούς τους ανθρώπους από τα δαιμόνια. Η διαφορά των δαιμονισμένων από τις ασθένειες ως προς την αντιμετώπιση από την πλευρά του Χριστού είναι ότι ο Χριστός στην περίπτωση των δαιμονίων κάνει επιτίμηση, ουσιαστικά τα διατάζει να φύγουν και να απελευθερωθούν και απελευθερωθεί έτσι ο άνθρωπος. Ενώ στις υπόλοιπες σωματικές ασθένειες και τα λοιπά υπάρχει μια κίνηση, ένα άγγιγμα ή μια έκφραση βούλησης από την πλευρά του Χριστού. Στην περίπτωση όμως το δαιμονισμένο είναι ξεκάθαρο. Δίνει εντολή στα δαιμόνια να φύγουν, να αφήσουν το ήσυχο, ελεύθερο τον άνθρωπο. Κύριε Κυριακού, πρωτού περάσουμε στον Αντώνη, να μας πει και αυτό στην δική του άποψη. Εγώ θέλω να καταλάβουμε κάτι. Ναι. Ο διάβολος, αυτό που είπαμε πριν, διάβολος, σατανάς, αιώνιος φόρος, υπάρχει στη ζωή μας, και πώς μπορούμε να τον νιώσουμε, να τον ζήσουμε, πού τον βλέπουμε δηλαδή, ποιος είναι ο ρόλος του στη δική μας τη ζωή, των Ορθοδόξων. Ξέρετε, η μεγαλύτερη επιτυχία του διαβόλου είναι να μας πει ότι δεν υπάρχει. Γιατί όλα τα πάντα θεωρούνται φυσιολογικά πλέον στη ζωή μας, άρα επαφιώνται μόνο σε μας και όχι στην επίδραση που μπορεί να έχει ο διάβολος στη ζωή μας. Εκεί που ο άνθρωπος μπορεί έτσι να συνειδητοποιήσει και να καταλάβει καλύτερα και σε μεγαλύτερο βάθος τη δράση του διαβόλου, είναι στους ασκητικούς πατέρες της Εκκλησίας. Όταν λέμε ασκητικούς πατέρες της Εκκλησίας, αναφερόμαστε σε οσίους της Εκκλησίας, οι οποίοι είχαν καθημερινό πόλεμο με τον διάβολο. Συγγνώμη που σας έκοπτε κιόλας, αλλά πώς είχαν καθημερινό πόλεμο, πού τον έβλεπαν, πώς εμφανιζόταν στις ζωές αυτών των ανθρώπων? Υπάρχουν άγιοι μοναχοί που έχουν δει το πρόσωπο του διαβόλου, που έχουν δει την παρουσία του διαβόλου, κυρίως να εμποδίζει άλλους μοναχούς να προσεύχονται. Παραδείγματος χάρη, είναι κάπου εκεί αναφέρεται στο Ευεργετινό ότι τη ώρα που προσευχόταν ο μοναχός, ήταν έξω ο διάβολος από το κελί. Μόλις σταματούσε, ο διάβολος ήταν μέσα στο κελί.
κάτι άλλο. Θέλει να πει και ο κύριος Αλεξόπουλος. Επειδή αναλύσαμε πάρα πολλά θέματα για να μην. Να μπορώ να απαντώ σε αυτά που μου λέμε και να προχωρούμε παρακάτω, αν γίνεται. Να έχουμε έτσι και τον αντίλογο και να συνεχίσουμε. Λοιπόν, στο μυαλό ενός ορθολογιστή, προφανώς ο διάβολος, ο Σατανάς κτλ. Υπάρχει σαν μυθολογικό πρόσωπο. Μυθολογικό πρόσωπο. Υπάρχει. Ξέρουμε από την επιστήμη της ιστορίας και της αρχαιολογίας ότι όλες οι θρησκείες και πριν τον χριστιανισμό είχαν δαίμονες. Την προσωποποίηση του κακού, τον εχθρό των θεών, τον εχθρό του ανθρώπινου είδους. Οι θρησκείες σαν στην εξέλιξή τους φαίνονται ότι δεν απέβαλαν αυτό το στοιχείο. Όπως φαίνεται και από τις ονομασίες, μιλούμε για τον διάβολο ή τον δαίμονα, το οποίο υπάρχει στην αρχαία ελληνική μυθολογία. Όταν χρησιμοποιούν τον όνομα Σατανάς, προέρχεται από τις Ισλαμικές θρησκείες. Αυτά τα συζητήσαμε και με τον συνεπώς, κύριο Κυριακό. Όταν μιλάμε για ύπαρξη, όπως και με την περίπτωση του Θεού, πρέπει πάντα να ρωτάμε τον εαυτό μας αν οι ισχυρισμοί για την ύπαρξη αυτής της οντότητας επαληθεύονται από τα στοιχεία. Αν μιλάμε για μια μάχη καλού και κακού, συνεπώς δεν μπορούμε να μιλάμε για παντοδύναμο Θεό, γιατί προφανώς έχει χάσει πολλές μάχες ο Θεός. Κάτσε λίγο, γιατί εγώ τώρα μπερδεύτηκα. Εσύ αναφέρεσαι στο γεγονός ότι υπάρχει ο διάβολος ως πρόσωπο ή όχι, υπάρχουν ο δαίμονας. Είναι γέννημα της φαντασίας του ανθρώπου. Όπως έχουμε διάφορες φανταστικές οντότητες. Όπως ο Θεός, θέλεις να πεις. Θεός, Ρος Μονόκερος, Σούπερμαν, Μπάτμαν, διάβολος κτλ. Στην προσπάθεια μας να επεξηγήσουμε το περιβάλλον μας, τον κόσμο μας, στην αρχαιότητα. Οπότε τι ονομάζουμε διάβολο και δαίμονα, σε σχέση με τη δική σου άποψη, το κακό, τους ανθρώπους που είναι κακοί. Για μένα δεν υφίσταται. Η ψυχολογία και η κοινωνιολογία έχουν δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις για το πώς άνθρωποι κάνουν πράξεις, τις οποίες οι κοινωνίες μας ονομάζουν κακές. Για κάποιους άλλους μπορεί να είναι καλές. Για παράδειγμα, σε ένα πόλεμο, για παράδειγμα, μια πλευρά το εκλαμβάνει σαν κακό, η άλλη πλευρά το εκλαμβάνει σαν κακό. Ποια ψυχολογία και ποια κοινωνία, σε ποια ψυχολογία και ποια κοινωνία αναφέρεστε? Κοιτάξτε. Γιατί κάνετε, ένα λεπτό, κάνετε αφορισμούς. Αφορισμός είναι, αυτό που λέτε για κοινωνία και ψυχολογία είναι καθαρά αφορισμός. Εξαρτάται. Καμιά σχέση δεν έχει με την επιστήμη. Αυτή είναι η άποψη σας και μην τη συγχύζετε με την επιστημονική άποψη. Περιμένετε, δεν είναι άποψη δική μου καθόλου. Εδώ μιλάμε για δαιμονισμό. Ξέρουμε ξεκάθαρα λοιπόν, ότι. Μισό λεπτό. Γιατί μιλήσαμε για ψυχολογία. Ξέρετε τον DSM. Έτσι. Είναι ο κατάλογος των ψυχολογικών ψυχιατρικών ασθενειών. Η ψυχιατρική και η ψυχολογία, τον δαιμονισμό για παράδειγμα, δεν τον έχει στη λίστα της. Και είναι προφανές το γιατί. Γιατί δεν υφίσταται τέτοιο πράγμα. Δεν υπάρχει δαιμονισμός, δεν υπάρχει κατάληψη από δαιμόνια. Συγχύζεται με άλλες ασθένειες. Για παράδειγμα, ένας επιληπτικός στα αρχαία χρόνια θα μπορούσε πολύ εύκολα με βάση τις προκαταλήψεις και τις δυσιδαιμονίες που πίστευαν να τον εκλάβουν σαν δαιμονισμένο. Και πιθανόν να του κάνουν και εξορκισμό. Ξέρουμε ότι σε εξορκισμούς πέθαναν και άτομα πρόσφατα, στον αιώνα μας. Και ακόμα και πριν κάποιους μήνες πέθανε κάποιος σε εξορκισμό. Για παράδειγμα. Οι πολιτείες έχουν καταδικάσει εξορκιστές. Ναι, κυρία Κυριακού. Όταν μιλούμε για ψυχολογία και κοινωνία, σε καμιά περίπτωση ψυχολογία και κοινωνία δεν μπορεί να αγγίξει το θέμα του δαιμονισμού. Αυτά που λέει ο Αντώνης αφορούν τις πεποιθήσεις αυτού που διατυπώνει απόψεις. Εάν ρωτήσεις τον Μάρξ αν υπάρχει Θεός, αν ζούσα, θα σου πει όχι. Αν ρωτήσεις έναν άλλο φιλόσοφο ή έναν άλλο, αν ρωτήσεις τον Φρόιντ, θα σου πει όχι, δεν υπάρχει Θεός. Αν ρωτήσεις τον μαθητή του, τον Γιούγκ, όχι απλώς θα σου πει υπάρχει Θεός. Αλλά αυτά που κατέγραψε ο Γιούγκ όσον αφορά την ασκητική ψυχολογία, πολλά έχουν άμεση σχέση με αυτά που αναφέρονται στους πατέρες της Εκκλησίας. Mm-hmm. Λοιπόν, επειδή μιλούμε για πεποιθήσεις των ανθρώπων και όχι για επιστημονική θέση, γιατί στο θέμα του δαιμονισμού, αν υπάρχει δαιμονισμένος, είναι θέμα πνευματικού. Δεν είναι εύκολο να το διακρίνει ένας ψυχίατρος αυτό το πράγμα ή ένας ψυχολόγος αν η περίπτωση αυτού του ανθρώπου είναι δηλαδή, περίπτωση δαιμονισμένο. Αυτός που μπορεί να το διακρίνει στην περίπτωση αυτή είναι αυτός που μπορεί να κάνει διάκριση αγαθών και πονηρών πνευμάτων. Είναι ένας πνευματικός. Παραδείγματος χάρη, ο Γέροντας Παΐσιος είχε την δυνατότητα της διάκρισης των πνευμάτων.
και όχι μόνο ο Γέροντας Παΐσιος, αλλά και όσοι μορφές σαν τον Γέροντα Παΐσιο. Κύριε Κυριακού, να μιλήσουμε για τους ανθρώπους που ονομάζονται δαιμονισμένοι. Ναι. Δηλαδή, ποια είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά τους που τους ονομάζει δαιμονισμένους και όχι ψυχοπαθείς, ναι. ψυχασθενείς, και πριν από αυτό, σχιζοφρένεια. Να δούμε και πώς ήδη μπορούν να αντιληφθούν ότι είναι δαιμονισμένοι ότι είναι. Και δεν έχουν... Είναι ταπέλες οι οποίες συνήθως δίδονται από τον περίγυρο. Κάποιος στον περίγυρό τους, ο οποίος δεν έχει τη γνώση, δεν αποδέχεται την επιστήμη και πιστεύει σε αρχές γνώσεις, τους ταυτίζει σαν δαιμονισμένους και συνεπώς αντί να πάει στο γιατρό, για παράδειγμα, καλεί τον πνευματικό. Ωραία. Ας πούμε. Να ακούσουμε λίγο τον κύριο Κυριακού, ναι. να δούμε αυτές τις διαφορές. Μια σημαντική διαφορά είναι ότι ο δαιμονισμένος πολλές φορές, εκεί που δεν το περιμένεις, αποκαλύπτει στοιχεία και πληροφορίες που κανένας δεν τις γνωρίζει. Όπως... Και να πω ότι αυτό που μπορεί να γνωρίσει ο διάβολος είναι αυτό που έγινε, όχι αυτό που θα γίνει. Όταν εσύ όμως δεν το γνωρίζεις, αυτό έρχεται σαν καινούριο στο αυτί σου. Έρχεται σαν καινούριο στις γνώσεις σου. Και αυτή τη δυνατότητα, μάλλον αυτό το ιδιάζω χαρακτηριστικό, το συναντούμε στους δαιμονισμένους. Ένα άλλο στοιχείο που συναντούμε στους δαιμονισμένους είναι ότι ζουν σε άγριες καιρικές συνθήκες. Μπορούν να αντέξουν άγριες καιρικές συνθήκες λόγω της δύναμης που τους παρέχει ο διάβολος σε αυτό το σημείο. Δηλαδή έχουν υπερφυσικές δυνάμεις. Μπορεί να ακουστεί αυτό σαν υπερφυσική δυνατότητα όταν δεν γνωρίζει το πώς λειτουργεί ο διάβολος. Το πώς λειτουργεί ο διάβολος, υπάρχει μια ολόκληρη ασκητική θεολογία που αναφέρεται σε αυτόν. Απλώς εγώ έφερα ένα βιβλίο το οποίο δεν ανήκει σε ορθόδοξο χριστιανό, στον Λιούις, έναν καθηγητή του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ. Από εδώ μπορούμε. Μιλούμε για κορυφαίων επιστήμονα για την εποχή του. Αυτό εδώ. Φωτοθέτα, θα αναφερθούμε και σε επιστήμονες. Η τρία. Ο οποίος καταγράφει σε αυτόν το βιβλίο την τακτική του διαβόλου. Και είναι ένας διάλογος που υπάρχει μεταξύ του διευθυντή, λέει σε εισαγωγικά, της κόλασης και ενός πονηρού πνεύματος που ονομάζεται άψυνθος και χειρίζεται με τέτοιον τρόπο τις πληροφορίες και τον λόγο πως ο άψυνθος έχει σαν έργο να παρασύρει έναν νεαρό χριστιανό ο οποίος αγωνίζεται για την πίστη του, για τις αρχές και τις αρετές του. Ωραία. Αυτό που είναι... Σε εκπλήττει ενώ ανήκει σε... Θέλετε να βάλουμε μία άνω τελεία να ακούσουμε τους τηλεθεατές που ήδη περιμένουν και αμέσως μετά λόγω σε σένα. Γιατί θα πολύ σύντομα και να πάμε λοιπόν, σε τηλεφωνικές γραμμές. Επειδή βλέπω διάφορες αυθαίρετους ορισμούς και αυθαίρετες ορισμούς ιδιότητας του διαβόλου. Πρώτα πρέπει να ορίσουμε την ύπαρξη διαβόλου, αν είναι υπαρκτό ή μυθικό ή φανταστικό πρόσωπο και μετά... Η Ορθόδοξη Εκκλησία λέει ότι είναι υπαρκτό πρόσωπο. Ναι, η Ορθόδοξη Εκκλησία λέει ότι και ο Θεός είναι υπαρκτό πρόσωπο, αλλά ξέρουμε ότι απορρίπτεται στη βάση διαφόρων ευρημάτων που απορρίπτουν στις ιδιότητες τους. Σαν δημιουργός, σαν παντοδύναμο. Ναι, αλλά Αντώνη, να σου πω κάτι. Κατ' επέκταση αυτού που δεν πιστεύει στο Θεό ή σε κάτι, εννοείται ότι δεν θα πιστεύει και στην παρουσία στο πρόσωπο του διαβόλου. Εγώ παρέχω την κοσμική άποψη. Εγώ εδώ δεν θα προσπαθήσω να πείσω καθόλου τον Αντώνη αν υπάρχει Θεός ή διάβολος. Δεν χρειάζεται να μου πεις. Από τη στιγμή που έχει αυτή τη θέση, δεν χρειάζεται να κάνω διάλογο να πείσω τον Αντώνη αν υπάρχει Θεός ή διάβολος. Γιατί σε αυτό το θέμα έχει, σίγουρα δεν είναι αυτός ο λόγος. Αυτό που πρέπει να σημειώσουμε όμως, είναι επειδή έχω ακούσει και μια άλλη εκπομπή που προσπάθησε να διασύρει το πρόσωπο ενός, όχι ο Αντώνης, αλλά μέσα από την εκπομπή έβγαινε αυτό, το πρόσωπο ενός σύγχρονου μεγάλου γέροντα του Παΐσιου, ο οποίος έχει αναπαύσει χιλιάδες ψυχές. Και ο Παΐσιος δεν ήταν, ξέρετε, δεν ήταν ένας τυχοδιώκτης, ένας απατεώνας που δεχόταν τόσο κόσμο. Η χρήση του ονόματος του μετά ήταν. Ο ίδιος δεν ήταν. Η χρήση του ονόματος του μετά θάνατον. Λοιπόν, δεν θα μπούμε σε αυτή τη συζήτηση τώρα, θα βάλουμε μία άνω τελεία. Το γέροντα Παΐσιο τον επισκέπτονται χιλιάδες ανθρώποι και μην μου λες κύριε ότι είναι γνωστό μεταθάνατον. Ένα λεπτάκι, λοιπόν, να βάλουμε τους τηλεθεατές γιατί περιμένουν ώρα, κύριε Κυριακού μου, και θα συνεχίσετε και εσείς, κύριε Αντώνη. Είναι η κυρία Μαρία η πρώτη μας τηλεθεάτρια που θέλει να μας μιλήσει. Γεια σας, κυρία Μαρία. Γεια σας. Εγώ θέλω να μιλήσω με τον κύριο Αντώνη και επειδή ο χρόνος σας πιστεύω είναι περιορισμένος τώρα για να μιλήσω, έχω πάρα πολλά να του πω, ότι υπάρχει Θεός, ότι υπάρχει διάβολος
και τι μου συνέβηκε προσωπικά στο σπίτι μου. Εγώ δεν επίστευα, όχι στο Θεό προς Θεού. Στο διάβολο δεν επίστευα. Συνέβαιναν ορισμένα πράγματα στο σύζυγό μου και του έλεγα μη λέει δεν πάρουμε αυτά τα πράγματα. Θα σε πάρω στον Μικελίδη, μήπως να νομίζουν ότι έπαθες κάτι, σοβαρό στο αθέρασμο. Το λοιπόν, μου έλεγε πολλά για τον διάβολο, εγώ δεν είχα ιδέα. Μίαν ημέρα όπως έπλαινα τα ρούχα και ανέβαινα στην ταράτσα να τα απλώσω, είχαμε ένα μεγάλο πλαστικό που πήγαινε ο κύριος και έβαλε της θέρμασης πετρέλαιο, μεγάλο πλαστικό, καθαρό, χιόνι. Το λοιπόν, ανέβηκα πάνω άπλωσα, κατέβαινα κάτω, βλέπω το διάβολο όπως είναι ζωγραφισμένος, όπως μου είχε μπει ο άντρας μου ότι τον έκρουσα, λέει μου με το σπίστο, έτσι εδώ έδειχνε μου την πλευρά του ότι έκρουσε εδώ. Δηλαδή κυρία Μαρία πώς ήταν. Έλεγε, ο άντρας μου τον είδα ζωγραφισμένος, ό,τι αιρών έχω και το πώς του βλέπω. Η παρουσία του, η μεγάλη εικόνα. Η μορφή του. Κυρία Μαρία, παρακαλώ. Η μορφή δηλαδή που η είδατε μπροστά σας, πώς ήταν. Του διαβόλου, όπως είναι στις εικόνες. Δηλαδή. Όπως μου το έλεγε ο σύζυγος, όπως είναι με τα κέρατα, με τα νύχια, με τα μεγάλο πράγμα. Και το πλαστικό είδε... ήταν ένα μέτρο τετράγωνο, μπορεί και πιο μεγάλο. Ζωγραφισμένο σε όλο το πλαστικό, με όλη την μεγαλοπρέπεια του. Το λοιπόν, και όπως μου έλεγε ο σύζυγός μου, κρουσμένος λέει μου. Εγώ ήρθα κάτω, δεν εφοβήθηκα, είμαι και φοβητσιόρα, αλλά δεν εφοβήθηκα, δεν ξέρω πού ήταν το θάρρος. Επήρα αγιασμό που είχαμε σπίτι, επήρα έλεα το γίνο που λέμε για τον Χριστό, το εν Ιορδάνη τέλος πάντων ότι ήξερα προσευχές και με το χέρι μου τα δεξίνα έκανα το σχήμα του σταυρού και καλάντισα το πλαστικό. Όταν ήρθε ο άντρας μου σπίτι, άρχισε να σουρπώνει όλη πολύ, αλλά λέω του σε παρακαλώ αυτόν και αυτόν το πράγμα θέλω να πάμε πάνω να δούμε κάτι μαζί. Το λοιπόν ανεβήκαμε πάνω στο κλιμακοστάσιο εκεί όπως ήταν το μεγάλο του αυτό. Όπου πήγαινε ο αγιασμός πάνω, εσηκώστηκε πάνω, όπως σαν να ήταν δέρμα, όπως μου το εξηγούσε ο άντρας μου, ακριβώς εκεί που δεν έκρουσα τον στην πλευρά του την μισή. Το πόδι του, όπως μου τα έλεγε, εξιστορούσε μου τα, ήταν, βάλαμε το σταυρό μας, τέλος πάντων, την άλλη ημέρα, είπα να τον καταστρέψω, ήμουν με άδεια σπίτι, είπα να τον καταστρέψω. Δεν κατέβαινε το πλαστικό, δεν το έσω να το κατεβάσω. Τράβουν το από τη σκάλα να κατεβεί κάτω και δεν κατέβαινε κάτω. Με χίλια ζόρια κατέβασα το μέχρι την πόρτα. Βγήκα έξω, είχε ένα γείτονα σε ένα βαρέλι πλαστικό να το κρούσω, να το κρίσω, είπα έτσι μου έκοψε η κεφαλή μου. Το λοιπόν, βγήκα στην πόρτα αλλά δεν έβγαινε από την πόρτα του σπιτιού μου, του κλιμακοστασίου. Τόσο βαρετόν ήταν, όπως το ατσάλι, σαν να είναι τέλος πάντων. Βγήκα έξω να δω κανένα πλάσμα, ναι, είχε βρα, είχε μια κοπέλα ξένη που είναι Φιλιππινέζες, εφώναξα της, σε παρακαλώ, λέω ότι θέλω να με βοηθήσει να το βγάλουν το πλαστικό έξω. Πιάσαμε λίπα, θα ζήτανε μέτρο, να πηγήκα από εδώ. Κύριε Μαρία μου, λίγο σύντομα όμως, γιατί ναι. Περιμένουν και άλλες γραμμές. Βοήθησε με η κοπέλα τέλος πάντων, όταν ήρθε η κοπέλα, εγώ το έβγαλα μέχρι την πόρτα. Βγάλα το μέχρι την πόρτα, αλλά με πολλά μεγάλη δυσκολία. Όταν ήρθε η κοπέλα και με βοήθησε, το εσηκώσαμε σαν να και ήταν έξω από την πόρτα μου, σαν να και ήταν ένα πράγμα πολλά ελαφρύ. Πούπουλο. Πούπουλο έγινε. Μάλιστα. Μετά όταν κατέβηκε, έφυγε από το σπίτι μου και βγήκε από την πόρτα. Επήρα το, βοήθησε με η κοπέλα, βάλαμε το μέσα στο βαρέλι. Το άναψα, έβαλα αυτόν και πρώτο. Όταν το άναψα, εφάνηκε που το φως της φλόγα, η φλόγα, επήγε μισούρανα, άψεν όλο το πλαστικό και εφάνηκε η ζωγραφιά του πλαστού πονηρού. Όπως είναι ζωγραφισμένος με όλη την μεγαλοπρέπεια του, είπα σας. Με τον κύριο Αντώνη, σας παρακαλώ, θέλω να μιλήσω ιδιαιτέρως άλλη ώρα, όμως όχι ωραία, σήμερα. Ωραία, κυρία Μαρία. Ναι, στην εκκλησία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είσαι ανοιχτός να μιλήσει κάποιον. Κανένα πρόβλημα, κανένα πρόβλημα. Να πάρουμε ακόμη μια γραμμή που είναι η κυρία Ιφηγένεια. Γεια σας, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Σας ακούμε. Ναι, να σου πω, έχω να σας κάνω μια παρατήρηση, όχι παρατήρηση, μια εισήγηση. Το πράγμα που βάλετε εδώ με το που γυρίζει, να μην το βάλετε γιατί είναι πολλαστικό για όσους που παρακολουθούν το έργο. Κάτι με το θέμα μας, κυρία Ιφηγένεια, έχετε να μας πείτε. Ναι. Και να ακούσουμε και εκείνο που λέτε. Ναι, ακούσαμε αυτή την εισήγησή σας, θα την μεταφέρουμε εκεί που πρέπει. Κάτι με το θέμα μας. Θα σας πω, έπιαζα πολλές φορές και πετυχά με τον άνθρωπο. Σαν κανάλια έπρεπε να σκέφτεστε να βάλετε τσιπλάματα μέσα στην τηλεόραση. Κυρία Ιφηγένειά μου. Αυτή τη στιγμή δεν
δαιμονίζει τον κόσμο τους αυτό. Κυρία Ευγένεια, ευχαριστούμε πάρα πολύ, αλλά είπαμε ότι δεν είναι σωστό ούτε να χαρακτηρίζουμε ανθρώπους. Υπάρχουν και οι δύο απόψεις, υπάρχουν και η μία άποψη και η άλλη. Αντίλογο φέρνουμε. Ακριβώς. Δηλαδή μπορεί να είναι και μια άλλη άποψη. Δημοκρατία έχουμε, μπορούμε να πιστεύουμε όπου και ό,τι θέλουμε. Λοιπόν, να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Δεν ξέρω ποιος έχει σειρά. Απλά εγώ θέλω πριν συνεχίσουμε την κουβέντα μας, να μας σχολιάσετε και οι δύο αυτό που είπε η κυρία Μαρία. Να εξηγήσω εγώ. Ναι, γιατί, ναι, γιατί νομίζω εμένα είναι πιο απλός ο σχολιασμός μου και πολύ πιο σύντομος. Καταρχήν, όπως έχουμε πει πολλές φορές, η προσωπική εμπειρία κάποιου δεν μπορεί να είναι απόδειξη οτιδήποτε. Πώς δεν μπορεί να είναι μπορεί απόδειξη. Αν, για παράδειγμα, εδώ έφερα πιο παγιά ένα παράδειγμα. Αν πω για παράδειγμα ότι καθοδόν προς το στούντιο είδα κάποιο ουφ. Ο συνομιλητής μου αμέσως θα με ρωτήσει για αποδείξεις και το λιγότερο που μπορεί να κάνει είναι να βγάλει τρελό ή ότι έχω παρεσύσεις ή οτιδήποτε. Στην περίπτωση της κυρίας Μαρίας μπορούμε να ρωτήσουμε για τη γυναίκα που τη βοήθησε να μεταφέρει το πλαστικό. Απλά λέω μια παρένθεση. Θα μπορούσαμε να ρωτήσουμε οποιοδήποτε. Περιστρέφονται γύρω από το απλό γεγονός ότι ο εγκέφαλός μας σαν όργανο είναι πολύ επιρρεπής σε διάφορα πράγματα. Σε αυτυποβολή, σε παρεσθήσεις, σε ψευδεστήσεις. Μπορούμε να, αν για παράδειγμα η κυρία σε όλη της ζωή έβλεπε ένα διαφορετικό image, εικόνα του διαβόλου, πιθανόν να βλέπει εκείνη την εικόνα. Γουρούν για παράδειγμα. Τον τύπο με τα κέρατα. Πώς εξηγήσω εσύ όμως όλα εκείνα τα περιστατικά που είναι και καταγεγραμμένα και από πνευματικούς που έχουν ζήσει ανθρώπους, έχουν δει ανθρώπους αυτούς που ονομάζουν δαιμονισμένους και έχει γίνει εξορκισμός και μάλιστα κύριε Κυριακού, δεν ξέρω, διορθώστε με αν ισχύει αυτό, έχουν πει πνευματικοί και ο Γερατός Παΐσιος ότι άνθρωποι δαιμονισμένοι μόλις έβλεπαν σταυρό αντιδρούσαν τελείως διαφορετικά, έντονα, δηλαδή ξυσπούσαν. Πώς το εξηγείς αυτό όταν είναι μια περιοχή, την δική μας, όταν είναι πολλές περιπτώσεις μαζεμένες, έτσι. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι πολλές ή λίγες ή κατά πόσο είναι ιστορίες που μεταδίδονται από στόμα σε στόμα. Δεν μπορώ να δώσω οποιαδήποτε βαρύτητα ή σοβαρότητα σε αυτές τις ιστορίες. Για παράδειγμα, στο μάτι ενός ψυχιάτρου, για παράδειγμα, ένας που η κοινωνία, το χωριό, για παράδειγμα, το ονόμασε δαιμονισμένο, θα μπορούσε να το διαγνώσει με μια οποιαδήποτε αρρώστια. Όχι όλοι οι ψυχιάτροι. Να σε ρωτήσω κάτι. Όχι όλοι οι ψυχιάτροι. Μην το γενικεύεις. Όχι όλοι. Υπάρχουν ψυχιάτροι οι οποίοι πιστεύουν ότι υπάρχουν δαιμονισμένοι και μάλιστα σε τέτοιες περιπτώσεις που μπορεί να υποψιαστούν δεν ασχολούνται με τα θέματα αυτά και παραπέμπουν τους ανθρώπους αυτούς τους πνευματικούς. Υπάρχουν ναι, ούτε τις εμπειρίες του κόσμου έτσι με μία έτσι, πώς να πω, ελαφρά την καρδία διαγράφουμεντες. Η εμπειρία είναι μια φοβερή υπόθεση για τον καθένα που την βιώνει και δεν είναι εύκολο πολλές φορές να ερμηνεύσεις έτσι και εκ του μακρόδε χωρίς να γνωρίσεις τίποτε το τι συμβαίνει σε έναν άνθρωπο. Εγώ θέλω να ρωτήσω πριν συνεχίσετε, κύριε Κυριακού, θα συνεχίσετε αμέσως, μία απλή ερώτηση στον κύριο Αλεξόπουλο. Όταν ας πούμε λέμε ότι υπάρχει κάποιος δαιμονισμένος, εσείς δεν το πιστεύετε, δεν έχει σημασία αυτό. Αν υπάρχει κάποιος που δεν υπάρχει από κάτι. Να σας πω. Και μετά δέχεται τον εξορκισμό. Θα πούμε στην πορεία τι είναι αυτό και τι επιδράσεις έχει. Και όντως το ίδιο το άτομο αλλάζει συμπεριφορά και βλέπουμε ότι είναι πλέον κανονικός άνθρωπος. Ούτε αυτό το δέχεστε ότι υπάρχει. Είναι υποθετικό σενάριο. Και εγώ θα μπορούσα να σας απαντήσω ότι και ο δαιμονισμός του ήταν. Υποθετικό σενάριο. Ήταν επηρεασμένος από άλλες εμπειρίες της ζωής. Ξέρουμε όλοι ότι. Όσο μεγαλώνουμε σε κοινωνίες με διάφορα δόγματα, θρησκείες κτλ., μαθαίνουμε την έννοια του κακού, της αμαρτίας, της ενοχής, της τρομοκράτησης με την κόλαση κτλ. Έχει άτομα τα οποία είναι πολύ πιο επιρρεπή σε αυτές τις ιδέες. Τρομοκρατούνται πολύ πιο εύκολα. Η κρίση τους δεν τους επιτρέπει να αξιολογήσουν την έννοια της κόλασης, της αμαρτίας, του διαβόλου. Πιθανόν να φαντάζονται ότι υπάρχουν πνεύματα, δαιμόνια. Με τον ίδιο τρόπο, πιθανόν ο εξορκισμός, η μόνη χρήση που έχει σε αυτή την περίπτωση είναι να τον καθησυχάσει. Γι' αυτό βλέπουμε την αλλαγή μετά. Ωραία. Πάμε στον κύριο Κυριακού, τι θέλει να πει και να πάμε σε γραμμές. Η περίπτωση των δαιμονισμένων και των εξορκισμών είναι τραυματικές εμπειρίες. Δεν είναι τόσο. Δεν είναι απλώς, ξέρετε, κουβεντιάζεις μαζί του και διαπιστώνει. Αν άνθρωποι που έχουν παρακολουθήσει, που έζησαν την διαδικασία των εξορκισμών, και ιδιαίτερα ιερείς που έκαναν εξορκισμούς, βρέθηκαν μπροστά σε δράματα. Και είναι αλήθεια ότι η πρώτη κατάσταση και η μετέπειτα κατάσταση
ήταν εντελώς διαφορετική. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν είναι πάντα με την ίδια επιτυχία που γίνονται εξορκισμοί. Δεν έχουμε πάντα το αποτέλεσμα που θέλουμε στους εξορκισμούς για πολλούς λόγους. Θέλω να τα πούμε μετά αυτά, ναι. Το τι είναι εξορκισμός, πώς γίνεται και τι επιτυγχάνεται με τον εξορκισμό. Θέλετε να πάρετε γραμμή. Έχουμε γραμμή να πάρουμε. Έχουμε τον κύριο Γιώργο στη γραμμή. Γεια σας, καλό απόγευμα. Γεια σας, καλή χρονιά. Είναι η κυρία Γεωργία. Α, Γεωργία, συγγνώμη. Ναι, σας ακούμε. Γεια σας. Καλή χρονιά, σας ακούμε. Καλή να μας χρονιά. Πείτε την άποψή σας. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Είναι μια συμμαθήτρια. Δεν σας ακούμε καλά. Δεν σας ακούμε καλά. Δεν σας ακούμε καθόλου καλά. Μπορείτε... Λοιπόν, δεν σας ακούμε καλά. Πάμε στον επόμενο, ξαναδοκιμάζουμε τον προηγούμενο τηλεθεατή. Είναι η κυρία Γεωργία. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σας ακούμε, κυρία Γεωργία, τι θέλετε να μας ρωτήσετε, να μοιραστείτε μαζί. Θέλω να ρωτήσω τις κοπέλες. Τον κύριο Αντώνη, πού τον ήβρετε, γιατί σπουδαίων έμπριμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραία, μάλιστα. Να είστε καλά. Παρακαλούμε όμως να παίρνετε τηλέφωνο και να μας λέτε πράγματα που έχουν... Ο Αντώνης είναι καλός, βοηθάει τη συζήτηση. Ακριβώς. Γιατί είπαμε ότι μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του διαβόλου είναι άμα στήσω δεν υπάρχει. Είπαμε ότι είναι σημαντικό να δεχόμαστε και την αντίθετη άποψη, έτσι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Λοιπόν, συνεχίζουμε στη συζήτηση. Να πάμε να δούμε λίγο τι είναι ο εξορκισμός. Έχουμε βίντεο ή όχι. Όχι, να μας πείτε. Δεν μπορούμε να δείξουμε πολλά όχι, πλάνα. Ναι, μπορούμε, καλά, έχουμε καλά, κάποια πλάνα που μπορούμε να δείχνουμε, Σάκη, στην οθόνη. Ναι, καλά κάνετε. Ναι, βάλτε και τώρα που μιλάμε για τον εξοπλισμό. Θέλω να προσθέσω κάτι στο προηγούμενο για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε παρακάτω. Αν θέλουμε να κρίνουμε τα θέματα δαιμονισμού τουλάχιστον, όπως τον αντιλαμβανόμαστε εμείς, πρέπει να τα κρίνουμε και από γεωγραφική θέση και από θέση του χρόνου. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι στις μέρες μας έχουμε πολύ πιο λίγους δαιμονισμένους από ό,τι είχαμε στο Μεσαίωνα ή πριν. Η περίοδος που είχαμε πολλούς δαιμονισμένους ήταν η περίοδος που είχαμε σκοταδισμό μεγάλο, αν δεν απατώμε. Μεσαίωνας και τα λοιπά. Και συγκεκριμένες κοινωνίες. Για παράδειγμα, μια κοινωνία στην Αφρική, για παράδειγμα, που δεν ξέρει ούτε Χριστό, ούτε Σατανά, ούτε αυτές τις έννοιες, πιστεύει τις δικές της δυσιδαιμονίες και προκαταλήψεις, έχουν μάγους κτλ. Έχουν τους εξορκισμούς. Επειδή δεν έχουν γνώση. Αν είχα γνώση, θα μπορούσαν να εξηγήσουν το περιβάλλον τους. Ναι, Αντώνη, και εκεί που υπάρχει γνώση, υπάρχουν εξορκισμοί. Ναι, είναι προφανές ότι στην Κύπρο που έχουμε γνώση και επιστήμη, 85% του πληθυσμού πιστεύει σε φανταστικούς φίλους. Ένα λεπτό. Το γεγονός ότι έχουμε γνώση και επιστήμη, αυτό δεν σημαίνει την αναιρεί την ύπαρξη του Θεού ή του διαβόλου. Είναι άλλη συζήτηση. Όχι, αυτό είναι θέμα πεποίθησης. Δεν έχει σχέση ούτε με την επιστήμη, ούτε με τη γνώση. Ολόκληρη γνώση και επιστήμη στηρίζεται στην ύπαρξη του Θεού. Δεν έχει σχέση. Ο δε ορθολογισμός, τον οποίο αναφέρεσαι, ο ορθολογισμός είναι μια τεχνική, είναι μια πρακτική ερμηνεία των πραγμάτων. Το γεγονός ότι εγώ πιστεύω στο Θεό, αυτό δεν μου αναιρεί να είμαι ακόμη και στην ερμηνεία κάποιων πραγμάτων ορθολογιστής. Το να επικαλείσαι απόλυτα τον ορθολογισμό σαν κατάσταση. Έχουμε βεβαίως. Όταν μιλάμε για Θεό δημιουργό, όταν μιλάμε για Θεό δημιουργό, για παράδειγμα, ξέρουμε ότι η έννοια του δημιουργού αναιρείται από την σύγχρονη αστροφυσική και από τη σύγχρονη βιολογία. Σε τι αναιρείται. Λοιπόν, να μην μπούμε σε αυτό το θέμα. Αυτό που λες είναι πλήρως αυθαίρετο. Μην μπούμε σε αυτό το θέμα. Είναι μια άλλη εκπομπή. Το σύμπαν και τα είδη δεν χρειάζονται να κάνουμε άλλη εκπομπή. Να κάνουμε όσες εκπομπές θέλετε για την δημιουργία. Ξανακάναμε για την δημιουργία. Δεν ήμουν εδώ. Μπορούμε να ξανακάνουμε αν θέλετε. Πρωτού περάσουμε στον εξορκισμό, για να τα πάρουμε έτσι με τη σειρά, θέλω να ρωτήσω κάτι. Πώς δαιμονίζεται κάποιος επικαλώντας το όνομα του διαβόλου, με ποιο τρόπο? Κοιτάξτε. Υπάρχουν τρεις καταστάσεις. Στην Αγία Γραφή συναντούμε μια κατάσταση παιδιών που ήταν δαιμονισμένοι και οι γονείς τους προσέφηγαν στον Χριστό, γιατί μόνο εκεί έλπιζαν ότι θα βρουν θεραπεία τα παιδιά τους. Υπάρχουν καταστάσεις ανθρώπων που δαιμονίζονται και είναι σε αυτήν την κατάσταση της τρέλας που δεν ελέγχουν τον εαυτό τους ούτε έχουν συνείδηση του τι κάνουν. Τι υπάρχει όμως. Τι συμβαίνει και δαιμονίζονται, αυτό το σημείο. Ξέρετε,
το να μπορέσει κανένας να βρει τους λόγους γιατί έγιναν έτσι, πιστέψτε μου ότι εγώ σηκώνω τα χέρια πάνω. Δεν μπορώ να προσδιορίσω τους λόγους. Είναι λόγια ανεξήγητοι. Mm-hmm. Μιλούμε όμως για μια υπαρκτή κατάσταση. Και υπάρχει και η περίπτωση αυτών που είναι συνειδητά πλέον σατανιστές και δαιμονισμένοι. Mm-hmm. Πάει μοσκάρι, είναι το ίδιο. Πάει μοσκάρι, δεν είναι το ίδιο. Δεν καθόλου είναι το ίδιο. Το ίδιο γιατί δεν είναι το ίδιο. Στην άλλη περίπτωση υπάρχει μια συνειδητή κατάσταση και επιλογής. Μπορεί να αναφερθεί κάποιος στην εκκλησία του Σατανά που ίδρυσε στην Καλιφόρνια ο Λάβεϊ, ο οποίος συνειδητά έγινε αρχιερέας του διαβόλου, mm-hmm. και μάλιστα όταν παρουσίασε αυτήν την συνάθρηση του, την παρουσίασε ως μια κοινωνία θεϊστών. Mm-hmm. Σε μια συνέντευξη του που έδωσε όμως, τηλεοπτική, χωρίς να το καταλάβει, στο τέλος είπε ότι ο μεγάλος Θεός, λέει, είναι ο διάβολος. Αυτός είναι ο Θεός μας. Mm-hmm. Και ο ίδιος έδωσε στον εαυτό του την ιδιότητα του αρχιερέα του διαβόλου. Mm-hmm. Και τα λοιπά. Τέρμα για τους σατανιστές. Πάμε πάλι στα χαρακτηριστικά των δαιμονισμένων. Ναι, θα αναφέρω ένα περιστατικό να δείτε πόσο καταστροφική είναι η δουλειά του διαβόλου στη ζωή των ανθρώπων. Πέρα από τις ερμηνείες, υπάρχουν και εμπειρίες ζωής που κανείς δεν μπορεί εύκολα να τις αμφισβητήσει. Το 1993 λειτουργούσε στην Αττική ένα κύκλωμα σατανιστό. Ήταν ο Κατσούλας, ο Δημητροκάλης και η Αμαργέτη. Μια πολύ ωραία γυναίκα, την οποία μάλιστα μια φορά είδα στην Ερμού και περπατούσε και κάτι μου θύμιζε. Και λέω, ποια είναι αυτή, ήταν συνδεδεμένη με αυτό το περιστατικό και όταν την είδα το βράδυ στην τηλεόραση, γιατί έδειξε ότι κατάλαβα μέσα ότι ήταν αυτή η κοπέλα, η οποία τώρα αποφυλακίστηκε ευτυχώς, αλλά είναι σε περιορισμένο χώρο να γίνεται. Αυτή τι έκανα, δολοφόνησα δύο κοπέλες. Και δολοφόνησα σαν θυσίες προς τον διάβολο. Ο δεύτερος, ο Δημητροκάλης, του ζήτησε ο Κατσούλα να πάρει την αδερφή του για να θυσιάσει τον διάβολο. Τότε συνήρθε και πήγε κατήγγειλε την υπόθεση στην αστυνομία. Και αποκαλύφθηκε όλο αυτό το μεγάλο κύκλωμα που λειτουργούσε με τους τρεις πρωταγωνιστές στην Αττική. Αλλά αυτοί είναι σατανιστές, δεν είναι δαιμονισμένοι. Ναι, αυτοί είναι σατανιστές όμως, γιατί έπρεπε να φτάσουμε και σε αυτή την διάσταση, γιατί είναι φοβερά επικίνδυνη μέσα στην κοινωνία. Οι δαιμονισμένοι είναι εκείνη η περίπτωση που προκαλούν κακό στον εαυτό τους ή περιμένουν την απελευθέρωση τους, ενώ η περίπτωση των σατανιστών είναι ακόμη πιο εγκληματική, γιατί μπορεί να προκαλέσουν κακό σε άλλους και είναι επιλογή του. Η τρίτη επιλογή που ας είπαμε, τον Λάβεϊ, είναι η περίπτωση των σατανιστών. Ο Γέροντας Παΐσιος τους καταστάσει ως συνειδητούς δαιμονισμένους και γι' αυτόν τους ανέφερα προηγουμένως. Ναι, Αντώνη μου, έχουμε και μία γραμμή. Και να κρίνω λίγο τις θέσεις του φίλου. Στο σημείο των σατανιστών αντιλαμβάνεστε ότι είναι τρανταχτό παράδειγμα του πόσο επικίνδυνο είναι να πιστεύουμε. Μην πάμε στους σατανιστές, γιατί είναι ένα άλλο θέμα. Σήμερα έτσι εξετάζουμε είναι τον δαιμονισμό, θέμα για μένα, και τον εξορκισμό. Που είμαι κοσμικός, λέω ότι είναι εξίσου γελίο με την πίστη σε οποιαδήποτε άλλη υπερφυσική δύναμη. Και καταστροφικό. Και καταστροφικό. Δηλαδή θεωρείς γελίο να πιστεύει ένας άνθρωπος στον Θεό? Είναι προσωπική του άποψη, προσωπική του επιλογή. Προσωπική του επιλογή. Και είναι γελίο αυτό το πράγμα? Αν με βάση τις οργανωμένες θρησκείες και τα κακά που έχουν κάνει στον πλανήτη. Ένα λεπτό. Θέλω να μου απαντήσεις ξεκάθαρα σε αυτό που σε ρωτώ. Είναι γελίο να πιστεύει κάποιος σε ένα Θεό? Αν τον βοηθά, όχι. Για το ίδιο το άτομο, αν υπάρχει χρήση, αν είναι να το κρίνουμε. 5 δισεκατομμύρια άνθρωποι είναι γελίοι. Ξέρουμε ακριβώς πώς. Είναι γι' αυτό να σου μιλώ. Μην κάνεις αφορισμούς. Δεν είναι αφορισμός. Εξέφρασε θέση, αλλά μην μου λες ότι. Είναι ξεκάθαρη θέση μου. Η θέση μου όσον αφορά την προσωπική πίστη, αν βοηθά, είναι προσωπική επιλογή. Αν θα μπούμε στη συζήτηση για να κρίνουμε κατά πόσο υπάρχει Θεός ή δεν υπάρχει Θεός, ή αν πρέπει να δίνουμε οποιαδήποτε αξία, τότε αλλάζει. Όσον αφορά τις οργανωμένες θρησκείες, νομίζω μίλησα πολλές φορές για το κοινωνικό κακό και το ατομικό κακό που προκαλούν.
Όχι μόνο χριστιανισμός, Ισλαμισμός. Κύριε, απλά για να μην ξεφεύγουμε από το θέμα μας, γιατί περιμένει μια κυρία, η κυρία Χαρίκλια, στη γραμμή για να μας διηγηθεί μια συγκλονιστική ιστορία που έχει ζήσει η ίδια στο Άγιο Όρος με μια δαιμονισμένη. Όχι, πώς γίνεται. Η κυρία Χαρίκλια αποκλείεται στο Άγιο Όρος. Ναι, δεν γίνεται, αυτό θα έλεγα. Δεν γίνεται. Μπορεί έτσι μας το μετέφεραν. Μπορεί και να γίνεται. Μας το μετέφεραν έτσι να την ακούσουμε να δούμε πώς ακριβώς έγινε. Κυρία Χαρίκλια. Ναι. Γεια σας. Σας ακούμε, κυρία Χαρίκλια. Για πείτε μας, τι ακριβώς έχετε ζήσει. Είναι μια εμπειρία την οποία έζησα στους Αγίους Τόπους. Στους Αγίους Τόπους. Γιατί ήταν αντιφατικό, δεν γίνεται. Ναι, όχι. Λάθος μου το μετέφερα, δεν πειράζει. Όχι, δεν γίνονται από γυναίκες. Στους Αγίους Τόπους, λοιπόν, ναι. Ναι, το 2004 έτυχε να βρεθώ στην Εκκλησία της Γέννησης. Πού? Χριστού. Στην Τυφλέ. Εκεί ήταν ένα γκρούπα από Θεσσαλονίκη. Και είχαν μία αναγκυρία στο μέσο και έψαλαν γύρω της διάφορα ουσίμους. Όταν έμεινα και την έβλεπα, είδα τα μάτια της να μεγαλώνουν, ήταν δύο μάτια σαν βοδιού. Και ήταν εκεί, ήρθε ένας ιερέας. Και όταν την είδαν, ρωτήσαμε τι συμβαίνει. Λέει, είναι δαιμονισμένη και την εφέραμε στους Αγίους Τόπους, ίσως τη βοηθήσουμε. Την επήρε ο ιερέας και την οδήγησε στο μέσο της εκκλησίας που είναι οι κολόνες. Στην μεσαία κολόνα είναι πέντε τρύπες οι οποίες χωρούν τα πέντε δάχτυλα. Την έβαλαν εκεί και πήραν τα χέρια της και τα έβαλαν μέσα σε εκείνη την κολόνα. Και άρχισε να φωνάζει άκρια, να τσιριλά. «Καίωμαι! Δεν μπορώ, άστε με, εδώ άγγιξε η Παναγία, μην με κρατάτε». Και μας είπε ο ιερέας ότι πραγματικά υπήρχε μία παράδοση ότι εκεί έβαλε τα χέρια της η Παναγία για να κρατήσει τον ναό. Την επομένη ημέρα την ήβραμε στο μοναστήρι του Αγίου Σάββα. Την έσπρωχναν οι δικοί της για να πάνε. Έβγαιναν μοναχοί και μας έφεραν λείπτανα και την έβαλαν να αντίσει πάνω στο. Πρέπει να συντομεύουμε λίγο, κυρία Χαρίκλια, γιατί περιμένει κόσμος. Δεν δέχομαι. Είναι ο Σάββας εδώ. Δεν το θέλω. Δεν μπορώ. Και την έβαλαν με το ζόρι ο μοναχός, άντυξε πάνω στα λείψανα και ηρέμησε εκείνη η γυναίκα. Δεν είχα να σας πω, γιατί πραγματικά εκείνη την ημέρα συγκλονίστηκα και εγώ και όλη η παρέα. Ευχαριστούμε, κυρία Χαρίκλια, για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά. Να μιλήσει ο κύριος Αλεξόπουλος και μετά κύριε Κυριακού, γιατί θεωρώ ότι θέλει να πει κάτι. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα περισσότερο από το προηγούμενο τηλεφώνημα, γιατί δίνουμε οποιαδήποτε. Περιμένετε, να ακριβολογούμε λίγο εδώ. Η κυρία Χαρίκλια μας διηγήθηκε κάτι το οποίο δεν είναι δική της ιστορία, το είδε με τα μάτια της όμως. Πάλι την κυρία Χαρίκλια θα τη βγάλουμε ότι δεν είδε καλά. Η κυρία Χαρίκλια το είδε. Το άτομο που ήταν δαιμονισμένο, ξέρουμε από τι έπασχε, ξέρουμε από τι ψευδεστήσεις μπορεί να είχε. Ναι, αλλά τα σημεία που μας έλεγε η κυρία Χαρίκλια ότι την έβαλε δεν αγγίξει, ξέρω εγώ, την κολόνα που άγγιξε η Παναγία, τα λείψανα κτλ. Θέλετε να είμαι εντελώς σκεπτικής της, μπορεί να ήταν και ένα εμπορικό τέχνασμα για παράδειγμα. Για ποιο λόγο? Τι εξυπηρετούσε αυτό το τέχνασμα? Σε ναούς ήθιστε να υπάρχουν πράγματα για να προσευχθεί τον κόσμο. Θαυματουργικές εικόνες, θαυματουργικά λείψανα, τα ξέρουμε. Τα ξέρουμε, τα είδαμε. Πριν ένα χρόνο, πριν κάτι μήνες, φέραν κάποια άλλα νέα νεοευρεθέντα αντικείμενα του Χριστού στο Δάλι, αν δεν απατώμε. Λοιπόν, κύριε Κυριακού, ακούμε τη δικιά σας άποψη. Υπάρχει εμπορικότητα. Στο Δάλι ήρθαν. Ο Στόγκος. Όχι, περίμενε. Περίμενε, εξής ότι ήρθε. Μην πάμε, κύριε Κυριακού, σας παρακαλώ. Μην πάμε εκεί, γιατί ξεφεύγουμε από τη συζήτηση. Εκείνο που λέω εγώ ότι η τηλεφωνήτρια πιθανόν να είδε κάτι, δεν μπορούμε να ξέρουμε το άτομο το οποίο ονομάζουμε, εμείς το ταπελώνουμε. Η κοινωνία το ταπελώνει δαιμονισμένο. Άλλα στοιχεία του δαιμονισμένου, εκτός από τη γνώση που μπορεί να κατέχει και να εκφράσει άγνωστη για τους άλλους, εκτός από το γεγονός ότι μπορεί να ζει σε καιρικές συνθήκες χοδερά αντίξωες, άλλο πρόβλημα είναι
η αλλίωση των χαρακτηριστικών του προσώπου του. Αυτό που μας είπε, τα μάτια μεγαλώνουν. Ένα στοιχείο αναφέρει, δεν ξέρω την περίπτωση αυτή, δεν μπορώ να ξέρω, αλλά είναι σημαντικό. Κάτι άλλο στοιχείο που είναι σημαντικό είναι ότι μιλά, λες και μιλάει άλλος άνθρωπος. Δεν έχει δηλαδή την ίδια φωνή. Όχι, υπάρχει αυτή μια κατάσταση που κάποιος θα μπορούσε να μπει σχιζοφρενική κατάσταση, ενώ δεν πρόκειται για σχιζοφρενή. Και υπάρχει για την περίπτωση του εμμονισμένου. Μπορεί να είναι σχιζοφρενία. Καλά, εντάξει. Λοιπόν, το άλλο που μπορεί να υπάρχει είναι αυτό που είπετε εσείς προηγουμένως με το σταυρό και τα Άγια Λείψανα. Ότι αντιδρά. Αντιδρά. Κοινάζεται κάπως. Λοιπόν, πάμε σε μια γραμμή, Δημήτρα. Είναι ο κύριος Μάριος Φρίξου, συγγραφέας. Πήρε τηλέφωνο και θέλει να κάνει μια παρέμβαση. Να τον ακούσουμε. Κύριε Φρίξου, γεια σας. Πολύ καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας και συγκεκριμένα συγχαρητήρια για το θέμα που παρουσιάζεται σήμερα. Το βρίσκω εξαιρετικό. Να σας πω, δεν θα μιλήσω ούτε για θεούς ούτε για δαίμονες. Εγώ θα σας αναφερθώ σύντομα στην κοινωνική διάσταση του φαινομένου. Ξέρετε τι καταπιεστικό πράγμα, τι ελεηνό πράγμα είναι να πιάνεις ένα μωρό μικρό, να πηγαίνει δημοτικών και να του μαθαίνεις ότι είναι κακόν αυτόν, είναι κακόν εκείνον, είναι αμαρτία εκείνον. Ξέρετε, αυτό ονομάζεται στη γλώσσα των επιστημόνων κακοποίησης. Τίποτα άλλο. Δηλαδή αυτό το μωρό μεγαλώνει με χίλια δυο αποθυμένα, με χίλια δυο παιδικά τραύματα, φτάνει σε μια ηλικία και μετά λέει πού είμαι, τι έκαμα. Αυτό το πράγμα είναι εξωφρενικό, εγώ το βρίσκω παράλογο. Δηλαδή, κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν παίρνω τηλέφωνο, ούτε να κρίνω το χριστιανισμό, δεν είμαι άθεος προσωπικά, αλλά όμως υπάρχουν κάποια πράγματα, κάποιες λεπτές γραμμές που δεν ξέρω, είναι το σύστημα στην Κύπρο που φταίει, ο κύριε Φρίξου, που διδάσκονται κάποια πράγματα στα σχολεία, μέσα από την οικογένεια. Κύριε Φρίξου, ένα λεπτό, πριν σας πει ο κύριος Κυριακού, να σας πω ότι σε σχέση με αυτό που είπατε που μαθαίνουμε σε ένα παιδί τι είναι το καλό και τι είναι το κακό, είναι θέμα πειθαρχίας, εκπαίδευσης, γιατί αν δεν πούμε στο παιδάκι προφανώς, ότι αν προχωρήσει και πάει στο τραπέζι ότι θα χτυπήσει, πώς θα το μάθει. Προφανώς κύριε Κυριακού, προφανώς αναφέρεται στο γεγονός ότι μέσω διαφόρων μαθημάτων. Ας μας πει ίδιος το δεν είπε για το θέμα το θρησκευτικό, είπε να μαθαίνουμε το καλό και το κακό συγκεκριμένα. Το καλό και το κακό είναι για ποιον, γιατί μιλούμε για παπά της κόλαση ή για το κοινωνικό καλό και το κοινωνικό καλό, τους νόμους της κοινωνίας. Φαντάζομαι γενικά αναφερόταν. Γενικά αναφερόταν ο κύριος. Στη γραμμή για να μας... Γιατί τι κάνει το μαθήμα το θρησκευτικό. Ναι, όταν ένα... Ναι, με ακούτε. Ναι, σας ακούμε κύριε Φρίξ. Όταν ένα μωρό τώρα, να σας πω πια, 10 χρονών παραδείγματος χάρη. Προσπαθεί να ανακαλύψει τον εαυτό του, προσπαθεί να εκφραστεί, να δημιουργηθεί ως άτομο. Ερχόμαστε και του λέμε χίλια δυο πράγματα, αυτό μην το κάνεις, εκείνο μην το κάνεις, αυτό μην το κάνεις. Στο τέλος της ημέρας τι γίνεται. Μεγαλώνει, αποκτά τύψεις για το κάθε τι και το περισσότερο δεν έχει ελευθερία βούλησης. Λοιπόν, ευχαριστούμε κύριε Φρίξου για την τοποθέτησή σας. Αν έχει σχέση με το θέμα μας, κάνουμε ένα μικρό σχόλιο και προχωράμε στο θέμα μας. Ένα μικρό σχόλιο θα πω ότι ένα πράγμα που γι' αυτό σημαίνει σοβαρό πρόβλημα πειθαρχίας γενικά σήμερα στα σχολεία είναι το θέμα των ορίων. Ναι. Όρια τα παιδιά, στα όρια πρέπει να μπαίνουν σε κάθε ηλικία. Σίγουρα. Πρώτα για να προστατεύσουμε τα ίδια τα παιδιά, αλλά και για να διαπαιδαγωγηθούν τα παιδιά. Να πάμε λίγο στον εξορκισμό. Λοιπόν, κύριε Κυριακού, να δούμε τι είναι αυτό. Ο εξορκισμός και πώς γίνεται. Πώς γίνεται. Έχουμε δει, βρήκαμε κάποια βιντεάκια που δείχνουν πώς γίνεται, αλλά εντάξει, είναι πολύ σοκαριστικές εικόνες για να τα δείξουν στην τηλεόραση. Επομένως, έτσι να πούμε εμείς να το συζητήσουμε εδώ πώς γίνεται. Μέσα στο ευχολόγιο της Εκκλησίας υπάρχει ευχή που αναφέρεται ευχή ήδη εξορκισμή επί πασχών των υποδαιμόνων και επί πάσαν ασθένειων. Είναι εδώ του Μεγάλου Βασιλείου εξορκισμός. Άρα όπως διαβάζεται ευχή. Ακριβώς. Όπως υπάρχει και ευχή του Αγίου Κυπριανού. Ο Άγιος Κυπριανός ήταν ο ίδιος μάγος. Ο μάγος. Ναι. Και ασχολείται με τη μαγεία. Και πού άρχισε να συντοπεί ότι δεν πάνε τα πράγματα καλά. Υπήρχε μια πολύ ωραία γυναίκα, την οποία ήθελε κάποιος να του την κανονίσει σε εισαγωγικά. Όπως λέμε σήμερα. Να του σκαϊμάει, μάλιστα. Έλα που η κοπέλα εκείνη είχε άλλα ενδιαφέροντα, ήταν πιστή, δεν ήθελε, είχε μέσα τη στην τάση του μοναχισμού κλπ. Δεν ήθελε να... δεν τα κατάφερε και σου λέει, ποια δύναμη έχει αυτή η γυναίκα.
Ποια είναι η δύναμη αυτής της γυναίκας και η δύναμη της προσευχής. Όταν συνειδητοποίησε τι γίνεται, ο ίδιος από άθεο, από μάγος, έγινε χριστιανός, έγινε επίσκοπος και έχει καταγράψει και εξορκισμούς για τους δαιμονισμένους. Σχετίζεται η μαύρη μαγιά με τον δαιμονισμό? Σίγουρα. Η μαύρη μαγιά. Όταν σας είπα για το σανατανιστικό κύκλωμα προηγουμένως, μιλούσαμε για τη μαύρη μαγιά, αλλά με να μην κάνετε διάκριση μεταξύ μαύρης και λευκής μαγιάς. Αυτό είναι ένας τεχνικός όρος. Mm-hmm. Μιλούμε για μαγεία και σε τι περίπτωση μιλούμε, όταν κάποιοι άνθρωποι λειτουργούν κάτω από τη δύναμη του διαβόλου. Ναι, κύριε Αλεξόπουλε. Εκείνο που θέλω να πω για τον εξορκισμό, αφού ξανήξαμε το θέμα, είναι ότι όπως περιγράψαμε πριν λίγο τις τεχνικές, ξέρουμε ότι υπήρχαν και καταγεγραμμένοι θανάτοι. Οπότε είναι ένα επικίνδυνο επιχείρημα. Σε Ορθόδοξη Εκκλησία υπάρχει καταγεγραμμένο. Δεν είμαι σίγουρος για Ορθόδοξη, ξέρω για Καθολική. Αλλά θα πάμε. Όχι. Δύο πράγματα διαφορετικά. Μη συγχύσει τώρα. Ο Καθολικισμός είναι διαφορετικός από Ορθόδοξία. Από την εκεί μέχρι τώρα υπάρχει τεράστια διαφορά. Σε σημεία νομίζω. Όχι, σε ένα πάτωμα. Όχι, σε όλη τη φιλοσοφία. Δεν είναι τον ίδιο Θεό που υμνούν, που εξυψώνουν, που πιστεύουν. Το Χριστό, τον. Παρακάτω. Υπήρξαν θανάτοι ή όχι. Υπήρξαν. Θέλω να κάνω μια διάκριση. Δηλαδή μιλούμε για δόγματα πλέον, τώρα μην το πάρουμε. Όχι. Αν ο Θεός είναι. Όχι. Υπάρχει Θεός, είναι παντοδύναμος, ελέγχει. Γιατί εκεί θα καταλήξουμε στο γεγονός ότι. Με ρωτάς αν έχουν διαφορές και θα το απαντήσεις μόνος σου. Ναι, αν θα το απαντήσεις μόνος σου, τι να ήταν. Υπάρχουν πολύ σημαντικές διαφορές μεταξύ Ορθοδοξίας και Ρωμαιοκαθολικισμού. Και εγώ το λέω, πάρτε το σαν πάσα, ειδικά για ένα θέμα εκπομπής. Γιατί είναι από τα θέματα τα οποία συνήθως δεν τα αγγίζουμε στην Κύπρο λόγω της ύπαρξης καθολικών και των μαρονιτών που ακολουθούν την Ρωμαιοκαθολική παράδοση. Αλλά είναι ένα θέμα όμως πολύ σημαντικό. Ωραία. Και ιδιαίτερα με την επίσκεψη του Πάπα έχουμε πολλά να πούμε σχετικά. Ωραία. Με τις διαφορές. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Πάμε στο δικό μας το θέμα και πάλι, γιατί καταλαβαίνω ότι έχει πολλά παραθυρά για αυτό το θέμα, αλλά να μιλήσουμε λίγο για τον εξορκισμό. Εσείς πιστεύετε ότι δεν υπάρχει, δεν υφίσταται? Όπως είναι μια αρχαία γνώση η οποία στις μέρες μας δεν έχει καμία χρησιμότητα. Είναι, θα τολμούσα να το ονομάσω, αρχαία βλακεία. Ναι. Δηλαδή, ένας που έχει πρόβλημα πάει στο γιατρό. Δεν μπορούμε να κάνουμε εξόρκια και μάγια. Ναι, για Αντώνη, για να αλλά και πρόβλημα. Πάλι εγώ επιμένω. Αυτή είναι η άποψη του Αντώνη, βέβαια. Γιατί οι περιπτώσεις των ανθρώπων που θεραπεύτηκαν με τους εξορκισμούς. Δεν ξέρω, εγώ θα ήθελα να κάνουμε έρευνα, να δούμε. Αν υπάρχουν τέτοια άνθρωποι, θα κάνουμε. Κοιτάξτε, σας είπα πριν ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι πολύ επιρρεπής σε αυτοποβολές, σε πίστες, σε περίεργα πράγματα. Μπορούμε πολύ εύκολα να δημιουργήσουμε ένα σύνολο με διάφορες πιέσεις και ενισχύσεις αυτής της πίστης για να πείσουμε ανθρώπους. Η πιο εύκολη απάντηση όταν δεν έχουμε τα είναι αυτοποβολή. Όλα γίνονται με την αυτοποβολή. Νομίζω. Μακάρι να μάθουμε μια τεχνική αυτοποβολή, να γιατρευτούν όλοι οι καρκίνοι, όλες τα καρδιακά προβλήματα. Εκεί που το πάμε. Ο προσιλητισμός, τον grooming σε μια θρησκεία, τα φέρνει αυτά. Μα ποιος μιλήσει για προσιλητισμό? Αυτό είναι από τη στιγμή που γεννιέσαι στο ορθόδοξο δόγμα. Από τη στιγμή που δέχεσαι αυτή την διαπαιδαγώγηση, την έννοια της αμαρτίας, της κόλασης. Τις διάφορες εικόνες υπάρχουν στα βιβλία θρησκευτικών και νομίζω μπορούμε να τα φέρουμε, αν θέλετε. Τι υπάρχουν εικόνες? Είδα εικονογραφίες της κόλασης και δαιμονίων. Πού το είδες στην όπρα? Σε βιβλία θρησκευτικών. Δημοτικού, μάλιστα. Ο κύριος είναι θεολόγος. Δεν το ξέρω. Τώρα που έγινε. Με την μεταρρύθμιση, όχι. Δεν είμαι σίγουρος για αυτό που λέω. Η Ορθόδοξη παράδοση πιστεύει στην ύπαρξη της κόλασης. Αλλά μην γελάς. Γελώ γιατί είναι. Είναι τρομακτικό. Φοβητσιάζουμε νεαρά παιδιά. Λοιπόν, επειδή είσαι απόλυτος το τι γίνεται στο μάθημα το θρησκευτικό χωρίς να έχεις γνώση. Γι' αυτό με. Κάναμε εκπομπή για το μάθημα θρησκευτικών. Τα βιβλία τα είδα τώρα. Όταν έκανες εκπομπή για το μάθημα το θρησκευτικό, έκανα παρέμβαση στην εκπομπή. Μάλιστα. Και δεν είχε τις ανάλογες απαιτήσεις, γιατί ο άνθρωπος που καθόταν εδώ δεν διδάσκε θρησκευτικά, ήταν απλώς θεολόγος. Ο άνθρωπος δεν έχει σχέση όμως με τα σχολεία. Λοιπόν, αυτά που νομίζονται ότι γίνεται στο μαθήμα των θρησκευτικών, έλα να πάμε τυχαία σε οποιοδήποτε τάξη θέλεις, να δούμε αν γίνονται αυτά τα πράγματα που λες. Θα απογοητευτείς
Σφοδρώνουν ότι αυτά που επικαλείται. Αν δεν γίνονται, θα χαρώ κιόλας. Αν το μάθημα γίνεται κοσμικά και επιστημονικά, θα χαρώ. Λοιπόν, να το μαζέψουμε λίγο, κύριε Κυριακού. Να το μαζέψουμε λίγο το θέμα μας. Ωραία. Μιλήσαμε για δαιμονισμένους ανθρώπους, όπου βγήκανε περιπτώσεις, μιλήσανε, έχουμε δει και στο διαδίκτυο κτλ. Μιλήσαμε για εξορκισμό, όπου να επαναλάβουμε λίγο πώς γίνεται ο εξορκισμός. Να ξεκαθαρίσω κάτι. Επαναλαμβάνω, για αυτόν τον άνθρωπο που έχει υποστεί αυτή τη διαδικασία, για τους δικούς τους, για τους παρόντες, ο εξορκισμός είναι από τη μια τραυματική εμπειρία, γιατί περνά από μια δύσκολη κατάσταση ο άνθρωπος. Του διαβάζουν μια ευχή. Είναι η ευχή που είπα προηγουμένως του Μεγάλου Βασιλείου, ή αλλού διαβάζονται και του Αγίου Κυπριανού. Εκείνο που πρέπει να προσέξουμε είναι ότι δυστυχώς γίνονται διαφημίσεις εκκλησιών και καμιά φορά και ιερέων που κάνουν εξορκισμούς. Και μάλιστα όταν θέλει κάποιος να κάνει εξορκισμό, νομίζει ότι πρέπει να πάει σε αυτήν την εκκλησία, σε αυτήν τον ιερέα. Αυτό το πράγμα, ειδικά για την ορθόδοξη παράδοση, δεν δικαιολογείται. Εξορκισμός μπορεί να γίνει οπουδήποτε, γιατί αυτός που θα τον κάνει είναι φορέας ιεροσύνης και δεν χρειάζεται, δεν είναι κάποιος ειδικός ιερέας που κάνει αυτό το πράγμα. Άρα από οποιονδήποτε πνευματικό μπορεί να γίνει. Ακριβώς. Αυτό που βέβαια ίσως κάποιος μπορεί να θέλει έτσι να κάνει, να έχει μια πνευματική σχέση με έναν έτσι γέροντα ιδιαίτερα, πνευματικόν Άγιο Γέροντα και θα πάει σε αυτό, άλλη υπόθεση. Αλλά δεν είναι ορισμένοι που μπορούν να κάνουν αυτό το πράγμα. Ωραία, να ρωτήσω γιατί κάτι, μετά θα δεχτούμε ότι υπάρχει ειδική ιεροσύνη σε εισαγωγικά, όχι το ειδική που έχει. Να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει περίπτωση κάποιος άνθρωπος ο οποίος είναι βαθιά θρησκευόμενος, πιστεύει στο Θεό, έχει το Θεό έτσι μέσα του έντονα. Υπάρχει περίπτωση να μετατραπεί αυτός ο άνθρωπος σε δαιμονισμένο? Πιστεύω όχι. Τον επισκεπτεί ο διάβολος? Πιστεύω όχι. Όχι. Όχι, γιατί ένα πράγμα που ο ίδιος ο κύριος διδάσκει στην άμυνα απέναντι στον δαίμονα είναι προσευχή και η άσκηση. Άσκηση είναι φοβερή υπόθεση, παιδιά. Είναι όσοι διαβάζουν τα έργα των νηπτικών πατέρων σχετικά με τις οθήσεις που είχαν τη δυνατότητα να βιδοσκοπήσουν την ανθρώπινη ψυχή, μένουν έκπληκτοι πραγματικά τι σοφία έχουν αυτοί οι άνθρωποι για την εσωτερική υπόσταση του ανθρώπου. Μοναδική. Πάμε να ακούσουμε και την τελευταία μας τηλεφωνική γραμμή. Είναι ο κύριος Χρήστος. Γεια σας. Γεια σας, με ακούτε? Σας ακούμε. Βέβαια. Γεια σας. Θα ήθελα να συγχαρητήρια για την εκπομπή σας καταρχάς. Θα ήθελα να θίξω δύο σημεία. Το πρώτο σημείο που ήθελα να θίξω είναι το εξής. Εμπειρίες υπερφυσικές, οι υπερφυσικές εμπειρίες, προσωπικές εμπειρίες, δεν είναι αποκλειστικότητα του χριστιανισμού. Δηλαδή, όπως έχουμε τους προηγούμενες τηλεθεράπτριες που πήραν τηλέφωνο και είπαν ότι είδαν ή το πρόσωπο του σατανά ή γνωρίζουν προσωπικά ότι υπάρχει Χριστός επειδή είχαν κάποια εμπειρία, αυτά τα πράγματα τα ίδια θα ακούσουμε και από έναν μουσουλμάνο ή έναν βουδιστή για την ύπαρξη του Μωάμεθ ή του Αλλάχ ή του Βούδα ή από έναν Ινδιάνο για την ύπαρξη του Μανιτού, για παράδειγμα. Άρα δεν είναι αποκλειστικότητα του χριστιανισμού αυτές οι προσωπικές υπερφυσικές εμπειρίες. Τι γίνεται λοιπόν, είτε είναι όλες αληθινές, είναι μία από αυτές αληθινή? Και ποιο λόγο έχω να πιστέψω ότι αυτή η μία είναι η αληθινή και όχι η άλλη? Η λογική σε μένα υπαγορεύει ότι μάλλον καμία δεν είναι αληθινή, διότι τα πιστήρια που έχουν να παρουσιάσουν δεν είναι και πολύ, δεν νομίζω ότι είναι και πολύ αξιόπιστα. Εξάλλου η προσωπική εμπειρία, αν δείτε και στα δικαστήρια, δεν θεωρείται αξιόπιστη από μόνη της. Πρέπει να εμπεριστατωθεί και να διπλωνεχτεί ξανά και ξανά. Αυτό ήταν το ένα σημείο. Θα ήθελα να πω και το δεύτερο. Έχω ακούσει από τον κύριο Κυριακού ότι υπάρχουν άτομα δαιμονισμένα τα οποία μπορούν να αποκαλύπτουν κάποια φαινομενικά άγνωστα στοιχεία. Αυτό όμως χρησιμοποιείται και σαν επιχείρημα από κάποιους άλλους για την ύπαρξη της μετενσάρκωσης, της μετεμψύχωσης, ότι τάχα είναι εμπειρίες από μια προηγούμενη ζωή. Άρα βλέπετε ότι το υπερφυσικό χρησιμοποιείται σαν μπαλαντέρ, χρησιμοποιείται σαν μια δικαιολογία, ας πούμε,
για να δικαιολογήσω οτιδήποτε. Το οποίο νομίζω ότι δεν είναι ορθολογιστικό. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Χρήστο. Ναι, ο κύριος Χρήστο ανοίγει δύο μεγάλα θέματα. Ως προς το αν είναι αλήθεια αυτό πιστεύω. Αν έχει υπόσταση, προσωπική μαρτυρία, ναι, και εμπειρία. Και αν έχει προσωπική μαρτυρία. Ξέρετε, εγώ δεν θα κάνω συγκρίσεις. Υπάρχουν επιχειρήματα, μα θέλω να κάνω συγκρίσεις. Δεν υπάρχει θέμα ότι δεν υπάρχουν επιχειρήματα. Για μένα, αν είναι αληθινή η πίστη μου, δεν χρειάζεται να επίσης κανένας με κανένα επιχείρημα από τη στιγμή που αυτό που επιτάσσει ο Χριστός στους ανθρώπους γίνεται πραγματικότητα. Ο Χριστός είπε, γίνεται Άγιοι, αυτή είναι η εντολή έχει δώσει, καθώς ο Πατήρ μου εν το ουρανό, Άγιος είστε. Αυτή ήταν η εντολή του Χριστού. Και από τη στιγμή που η Εκκλησία έχει να παρουσιάσει πλήθος Άγιοι, που ακόμη και άθεοι, ακόμη και άνθρωποι ορθολογιστές, όπως είπε ο κύριος Χρήστος, όταν τους συνάντησαν, διαπίστωσαν την αλήθεια του Θεού, δεν θέλω να πείσει κανένας άλλος. Εάν πιστεύω ότι, ας πούμε, η σύζυγός μου είναι αυτή που μου δίνει πληρότητα ζωής, δεν θέλω καμιά άλλη. Από τη στιγμή που πιστεύω ότι η πίστη μου μου δίνει πληρότητα ζωής, δεν χρειάζομαι τίποτε άλλο. Το δεύτερο θέμα για τη μετεσάρκωση θα το αφήσω ανοιχτό, γιατί είναι αντικείμενο μιας εκπομπής. Είναι επίσης μεγάλο θέμα. Ωραία. Και να το κάνουμε. Και είναι πολύ μεγάλο θέμα. Μάλιστα. Και θα δούμε αν μπορεί να κληρονομηθεί. Λοιπόν, ένα καταληκτικό σχόλιο και από τον Αντώνη και να κλείσουμε αυτό το θέμα. Θα ήθελα να, επειδή είναι το καταληκτικό, θα ήθελα να τα βάλω όλα μαζί και θα ήθελα να πω ότι το να κάνουμε διαγνώσεις και να βρίσκουμε άτομα σαν δαιμονισμένα και να τα στέλνουμε σε εξορκισμούς εμπεριέχει μια μεγάλη επικίνδυνοτητα. Όπως όλα τα είδη τα περιλώματος. Θα ήταν πολύ καλύτερο να σκεφτόμαστε λογικά και ορθολογιστικά και να παραπέμπουμε στους ειδικούς και στους επιστήμονες όπως θα κάναμε για οποιοδήποτε άλλο θέμα. Γιατί ένας καρκινοπαθής δεν κάνει ευχές για να γιάνει, πάει για χημειοθεραπεία για παράδειγμα. Ίσως λοιπόν, στο στούτιο αυτό να πρέπει να φιλοξενήσουμε και κάποιο ψυχίατρο. Θα μπορούσε, για να μας παραθέσει τη δικιά σου άποψη. Αν φέρεις δύο ψυχίατρους, ναι, μπορεί να σου πούν εντελώς τα αντίθετα πράγματα. Με βάση τα προσωπικά σου πιστεύω. Όχι, διαφορά. Με βάση τις πεπιθήσεις τους. Ναι, γιατί αν δεν εξαρτάται η θέση απέναντι. Είναι αυτό που είπα προηγουμένως, ότι δεν είναι θέμα επιστημονική. Δεν είναι θέμα επιστήμης. Αυτό το είπα για τον ψυχιατρό, για τον κύριο Αλεξόπουλο, που λέει να το πάμε στους ειδικούς. Με ευρήματα. Η επιστήμη δουλεύει με πειράματα, με έρευνες. Και εδώ υπάρχει θέμα εμπειρίας και έρευνας. Δεν είναι ανεξάρτητο από αυτό. Θα πιστεύατε κάποιον που θα σας λέω ότι είδε ούφο, για παράδειγμα. Είναι εμπειρία. Το είδε. Το πιστεύει. Κοιτάξτε, ας πούμε. Συνεχίζετε. Το ίδιο πράγμα. Πείτε το. Όχι. Δεν έχει καμιά σχέση κανείς με τον Χριστό. Αν μου λες ότι εδώ θα μου πεις ότι ο Χριστός είναι ούφο. Τι να σου πούμε εκεί πέρα. Μπορούμε να συζητήσουμε σε αυτή τη φάση. Δεν υπάρχει τεράστια. Έχει κάποιους νέους χριστιανούς που πιστεύουν ότι μπορεί να είναι εξωγήινος. Μπορεί να σας παραξενεύει, αλλά δεν το πιστεύω. Λοιπόν, εγώ για να καταλήξω. Όταν ορίζουμε ένα Θεό. Λοιπόν, σύντομα, Αντώνη μου, για να κλείσουμε, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος. Η ερώτηση πάντα υπάρχει γιατί να αφήνει το Σατανά και τον Διάβολο. Αν υπάρχει Θεός και είναι παντοδύναμος. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σεβόμενος στην ελευθερία πάντων των ανθρώπων. Λοιπόν, θα επανέλθουμε. Κύριε Κυριακού, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Επίσης, κύριε Αλεξόπουλε. Θα επανέλθουμε ίσως όχι με αυτό το θέμα, γιατί το έχουμε κάπως αγγίξει. Δεν μπορούμε να το κλείσουμε εντελώς. Για άλλο θέμα. Αυτή τη στιγμή θα περάσουμε σε ένα. Έτσι, για να αποφορτιστούμε λίγο. Περάσουμε σε ένα ρεπορτάζ για την κακοκαιρία στην Ευρώπη. Και επιστρέφουμε με θέμα διατροφής. Θα είναι κοντά μας η Ελένη Ανδρέου για να μας πει όλα τα καλά της βρώμης, που επιμένει ότι είναι πολύ σημαντική η βρώμη στη ζωή μας. Να το μάθουμε κι εμείς.